Κυρία Κομινάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κυρία Κομινάκα, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την πολιτική αντεπαράθεση που είχαμε, ίσως όχι στην πρώτη γραμμή, έγινε όμως τον απόϊχο της κηδείας του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου χθες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι η αλήθεια ότι δεν μπήκε σε αυτή την αντιπαράθεση, δεν απέφυγε να κάνει έτσι αναφορές ή να θίξει ένα θέμα που για τους περισσότερους και για την πλειονότητα των πολιτών βεβαίως έχει κλείσει πριν από 50 χρόνια με το δημοψήφισμα το 1974. Σίγουρα για το λαό το ζήτημα της μοναρχίας έχει όχι απλά κλείσει, έχει γραφτεί με τα πιο μελανά χρώματα στις σελίδες της ιστορίας, και ο ίδιος ο λαός αποφάσισε να στείλει τη μοναρχία στα σκουπίδια της ιστορίας. Από εκεί και πέρα βέβαια θεωρούμε ότι είναι και αναντίστοιχη προβολή που δόθηκε στο γεγονός και από τα πολιτικά κόμματα, αλλά κυρίως και η προβολή που έγινε και από τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν ένα γεγονός, όπως και να το κάνουμε, κυρία Κομινάκα. Με εκτενή ρεπορτάζ που κατά τη γνώμη μας, αν θέλετε, ήταν και μακριά και από την ουσία. Γιατί αν ήθελαν να προβάλλουν την ιστορία. Είναι και ένα κομμάτι της ιστορίας, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, ακόμα και στα κράτη. Επικεντρώθηκε κυρίως σε θέματα, αν μπορώ να το πω έτσι, lifestyle και πώς θα γίνει το τελετουργικό της κηδείας και ποιες. Αλλά λέω ότι πολλές φορές, κυρία Κομινάκα, και άκουγα και ανθρώπους σοβαρούς από το χώρο της αριστεράς που έβγαιναν και μίλαγαν και έκαναν και αναφορές ακόμα και στα κράτη επικομμουνισμού, να το πω έτσι, στη Σοβιετική Ένωση και ούτω καθεξής, ότι ακόμα και αυτοί σεβάστηκαν την ιστορία των τσάρων. Δεν πήγαν ούτε να καταστρέψουν τα παλάτια, ούτε να γκρεμίσουν, ξέρω εγώ, τους τάφους των τσάρων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, δεν πάβει να είναι και αυτό ένα κομμάτι της ιστορίας ενός λαού. Και όπως για να το κάνουμε, ήταν 100 χρόνια ιστορίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί όμως αυτό το μαύρο κομμάτι της ιστορίας, γιατί για χιλιάδες ανθρώπων, αγωνιστές και για το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα, η μοναρχία και η περίοδος της βασιλείας του Κωνσταντίνου σήμαινε διώξεις, σήμαινε εξορίες, σήμαινε βασανισμούς και εκτελέσεις. Άρα δεν μπορεί σίγουρα αυτή η ιστορία να τιμάται. Και αν θέλετε, είναι και αντίστοιχα με τα σημερινά αισθήματα του ελληνικού λαού που καταγράφηκαν και τότε και σήμερα απέναντι στο πρόσωπο του βασιλιά και στην ίδια τη μοναρχία. Άρα θεωρούμε ότι πέρα από ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να τιμηθεί το γεγονός αυτό. Και κακώς, κατά τη γνώμη μας, αποτέλεσε, ας πούμε, μονοπόλησε το ενδιαφέρον τόσων ημερών και κυρίως με ζητήματα που, αν θέλετε, και μέσα στις σημερινές συνθήκες που βιώνει ο λαός της ενεργειακής φτώχειας, ακρίβειας κλπ. Ήταν και προκλητικά, αν θέλετε, και όλα αυτά που συζητιόντουσαν για το πού θα διανυκτερεύσουν, πώς θα πληρώσουν και πού θα φάνε οι γαλαζοί. Η ζωή έχει πολλές πτυχές, κυρία Κομινάκα. Υπάρχει ακόμα και το λεγόμενο lifestyle, όπως προαναφέρατε νωρίτερα. Πάντως, να μπούμε εμείς στην ουσία της πολιτικής, κυρία Κομινάκα, διότι παρακολούθησατε και τις συνεντεύξεις, τις πολλές δηλώσεις που έχει κάνει τις τελευταίες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ως προς τον χρόνο των εκλογών. Ή Απρίλιος ή Μάιος. Τα νεότερα σενάρια θέλουν να στείνονται κάλπες μέσα στο Μάιο. Υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στις εκλογές στην Ελλάδα και στις εκλογές στην Τουρκία, να συμπέσουν κατά κάποιο τρόπο. Και βεβαίως θέτει και την ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Πρωθυπουργός, μέσω κυρίως των μέτρων και των εξαγγελιών που κάνει ως προς την ανακούφιση των επαθών ομάδων, αλλά και μέτρα οικονομικού χαρακτήρα που αφορούν όλους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Που βέβαια τα μέτρα αυτά, κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ μακριά από αυτά που έχει πραγματικά ανάγκη ο ελληνικός λαός και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ενώ ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας ούτε να ανακουφίσουν. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μας η όλη συζήτηση γύρω από την ημερομηνία και το χρόνο των εκλογών κλπ. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λειτουργεί ανασταλτικά απέναντι σε ανθρώπους, απέναντι σε αγωνιστικές κινητοποίησεις που είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα, σε χώρους δουλειάς, απέναντι, ας πούμε, για παράδειγμα, σε κινητοποίησεις που γίνονται και σήμερα τον ΟΤΑ για να διεκδικήσουν να μπορούν οι εργαζόμενοι να είναι ασφαλισμένοι και να μην μετράμε θύματα στους χώρους δουλειάς με αφορμή το τραγικό συμβάν του θανάτου μιας ακόμα εργαζόμενης στην καθαριότητα.
εργαζόμενους που είναι λαϊκά στρώματα που διεκδικούν και παλεύουν απέναντι στους πληστηριασμούς των σπιτιών, διεκδικούν για καλύτερους όρους δουλειάς, αύξηση των μισθών, συλλογικές συμβάσεις. Άρα θεωρούμε ότι η ημερομηνία των εκλογών σε καμιά περίπτωση και η συζήτηση αυτή για το πότε θα γίνουν οι εκλογές δεν μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά και να παραπέμπει, αν θέλετε, στους επόμενους κυβερνητικούς μεσίες την επίλυση των προβλημάτων. Θεωρούμε ότι όλο αυτό το διάστημα, και σε αυτό καλεί το ΚΚΕ, ότι θα πρέπει να αξιοποιείται ακόμα και μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες, να, με την αγωνιστική ανάταση και τη συνέχιση των κινητοποιήσεων που ήδη υπάρχουν. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μας, αυτό σε έναν βαθμό θα κρίνει και το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί το κρίσιμο για το λαό ερώτημα και διακύβευμα από αυτές τις κάλπες είναι αν θα βγει ενισχυμένο ο ίδιος και το κίνημά του απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία με όποια σύνθεση και αν έχει θα είναι προαποφασισμένο το πρόγραμμά της. Και αυτό, αν θέλετε, καθορίζεται, όπως είπατε πριν, και από τη συμφωνία που έχουν τουλάχιστον τα κόμματα που διεκδικούν την κυβερνητική εξουσία απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης και στους όρους της, που σημαίνει ένα βαθιά αντιλαϊκό μνημόνιο, κατά τη γνώμη μας, σε βάρος των εργαζομένων, του λαού κλπ. Απέναντι στα ζητήματα της ενεργειακής ακρίβειας και φτώχειας, αυτά τα ζητήματα δηλαδή στα οποία υπάρχει ταύτιση και συμφωνία από τη μεριά των κομμάτων που διεκδικούν την κυβέρνηση. Άρα θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή κατά πόσο θα βγει ισχυρό το ΚΚΕ, που θα είναι το μόνο κόμμα που στέκεται απέναντι σε αυτές τις προηλυμένες, να το πούμε έτσι, αντιλαϊκές αποφάσεις. Κύριε Κομινάκα, πώς εξηγείται όμως το γεγονός ότι παρά την εικόνα που παρουσιάζεται και τη βλέπουμε βεβαίως μέσα από τις τοποθετήσεις που κάνει στο σύνολό του τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και ο Γενικός Γραμματέας, το γεγονός ότι ενώ από τη μια πλευρά βάλεται ο κόσμος, είναι πρωτοφανές το κύμα ακρίβειας, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό, από την άλλη πλευρά η κινητοποίηση του κόσμου σε επίπεδο διαδηλώσεων, σε επίπεδο κινητοποίησεων, είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με προηγούμενες εποχές, όπου κακά τα ψέματα τα πράγματα δεν ήταν τόσο πολύ άσχημα ως προς το επίπεδο ζωής του κόσμου. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη, για να μην παρεξηγηθώ, τη δεκαετία της ανάπτυξης, 2000 με 2010, ξέρω εγώ, που ενώ υπήρχε χρήμα, υπήρχε μια ευμάρεια στην αγορά, εντούτοις είχαμε μέρα παραμέρα απεργιακές κινητοποιήσεις. Και τώρα που έχουν ισοπεδωθεί σχεδόν τα πάντα, έτσι τουλάχιστον πώς τα ξέραμε, δεν κουνιέται φύλλο. Καλά, δεν μπορώ να πω ότι δεν κουνιέται φύλλο, ούτε μπορούμε να υποτιμήσουμε, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μας, σημαντικές διεργασίες που γίνονται και για να αναπτυχθούν αγώνες και στην τελευταία απεργιακή κινητοποίηση η συμμετοχή και η κινητοποίηση του κόσμου ήταν πολύ ήταν σημαντική, και σε άλλους μεγάλους χώρους δουλειάς που υπάρχουν εδώ και αρκετούς μήνες, στη Λάρκο, στη Μαλαματίνα, στην Κόσκο, στην Ιφούντ, ενώ υπήρξαν μια σειρά στις αντίστασης. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχει παίξει το ρόλο του, αν θέλετε, και η απογοήτευση που έχει πάρει ένας κόσμος από προηγούμενες και από που εναπόθεσε τις ελπίδες του σε διάφορους σωτήρες τα προηγούμενα χρόνια και που του έλεγαν σταμάτα να κινητοποιήσει γιατί θα βρεθώ εγώ να κυβερνήσω και να σου λύσω τα προβλήματα, και λέμε και γι' αυτό και το ΚΚΕ καλεί τον κόσμο να αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία. Για το ΣΥΡΙΖΑ λέτε τώρα. Μιλάμε και για τη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, που, αν θέλετε, τις μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονταν ενώπιση των μνημονίων τις μετέτρεψε στην πορεία, έναν κόσμο τον απογοήτευσε, αναποθέτοντας τις ελπίδες του ότι θα έρθει εκεί να σκίσει τα μνημόνια και να τον απαλλάξει από όλα αυτά τα δεινά, και τελικά έγινε μνημονιακότερος των προηγούμενων. Γι' αυτό λοιπόν το ΚΚΕ καλεί τον κόσμο να αξιοποιήσει την εμπειρία που είχε από τα προηγούμενα χρόνια και από άλλους και παλιότερων ετών σωτήρες, όπως ήταν παλιότερο του ΠΑΣΟΚ ή εναλλαγή κομμάτων με τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Ότι δεν μπορεί να περιμένει κυβερνητικές από τα πάνω λύσεις, ιδιαίτερα
από κόμματα που έχουν πολύ μεγάλες δεσμεύσεις με, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον λόμπι και της διαφθοράς, με το ΝΑΤΟ των εξοπλισμών και των πολέμων, με ουσιαστικά είναι δεσμευμένες σε συμφέροντα που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και όχι με αυτά του λαού. Άρα γι' αυτό το ΚΚΕ και σήμερα ρίχνει όλες του τις δυνάμεις, όπως θα κάνει και την επομένη των εκλογών, και γι' αυτό, αν θέλετε, έχει και μια σημασία και η κοινοβουλευτική ενίσχυση του ΚΚΕ, για να ενισχυθεί η πραγματική φωνή του λαού, να μπορεί να διεκδικεί, να μπορεί να αντιστέκεται απέναντι σε κυβερνήσεις που έχουν προηλημμένες αποφάσεις και πρόγραμμα που δεν χωράει να ικανοποιήσει και τις σημερινές σύγχρονες ανάγκες. Έχουμε ένα λεπτό. Μια τελευταία ερώτηση αναφορικά με την ρύθμιση, την νομοθετική ρύθμιση που από ό,τι φαίνεται θα καταθέσει ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση, αναφορικά με το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, Εθνικό Κόμμα Έλληνες, προκειμένου να μην κατέβει στις εκλογές. Αυτή είναι η ουσία. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο δικό σας. Κοιτάξτε, περιμένουμε σε κάθε περίπτωση να δούμε το πώς θα διατυπωθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση μας. Είναι γνωστό, νομίζω, ότι ως κόμμα έχουμε ξεκάθαρο μέτωπο ενάντια στα εγκληματικά ναζιστικά μορφώματα, τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να απομονωθούν όχι μόνο και να αποκλειστούν από τη Βουλή, αλλά να απομονωθούν και από την ίδια την κοινωνία. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τη ρύθμιση, γιατί γιατί θα πρέπει, αν θέλετε, να είναι ξεκάθαρα διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να ουσιαστικά να μιλάει για τα κόμματα που έχουν αυτή την ναζιστική εγκληματική δράση και ιδεολογία, γιατί πολλές φορές μέσα από γενικόλογες ρυθμίσεις ανοίγονται άλλοι επικίνδυνοι δρόμοι που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε. Όπως για παράδειγμα το να αξιοποιούνται τέτοιου είδους ρυθμίσεις για να περιλαμβάνονται με την ευρύτητα και τη γενικότητα των αναφορών που γίνονται οι διάφορες ανιστόρητες θεωρίες των δύο άκρων κλπ. Που αξιοποιήθηκαν και κατά το παρελθόν για να απομονωθούν και να απονομιμοποιηθούν και το Κομμουνιστικό Κόμμα ή άλλα κόμματα, τέλος πάντων, που μπορεί να αύριο μεθαύριο να χαρακτηριστούν ως τέτοια. Θέλουμε λοιπόν, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη ρύθμιση και να αφορά την ναζιστική εγκληματική οργάνωση που είναι καταδικασμένη πρώτα και κύρια από τη συνείδηση του λαού και βέβαια και από την ίδια τη δικαιοσύνη. Κύριε Κομινάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν ξεκάθαροι. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.